Θα συνεχίσουμε με μία ακόμα δράση. Πρωταγωνιστές μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας του Επαλαγίου Νικολάου. Έχουμε να κάνουμε με μία εκπαιδευτική δράση με φιλανθρωπικό σκοπό και με επίκεντρο ένα πασχαλινό παζάρι. Βλέπουμε και τα πρώτα πλάνα και θέλω να πάμε στην κυρία Γεωργία Γιαλαμίδου. Είναι καθηγήτρια, εκπαιδευτικός του Επαλαγίου Νικολάου. Μία δράση η οποία θα επαναληφθεί την προσεχή Πέμπτη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Για πείτε μας κάποιες λεπτομέρειες για αυτό το φιλανθρωπικό παζάρι. Βεβαίως. Το πρώτο Επαλαγίου Νικολάου και όχι μόνο το συγκεκριμένο επάλα αλλά και τα περισσότερα τρέχουν παράλληλα διάφορες δράσεις. Έτσι και εμείς στα πλαίσια του προγράμματος «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ» κάνουμε αυτή τη δράση του Πασχαλινού Μπαζάρ, όπως και τα Χριστούγεννα είχαμε κάνει κάτι αντίστοιχο. Με σκοπό αυτή τη φορά, και αυτή τη φορά μάλλον, για να ακριβολογώ, να προσφέρουμε τη βοήθειά μας προς τους συνανθρώπους μας που τόσο πολύ την έχουν ανάγκη. Πρωταγωνιστές είναι οι μαθητές μας, κυρίως της Δευτέρας και της Τρίτης Λυκείου, μαθητές του τομέα υγείας, πρόνοιας και ευεξίας, αλλά και των βοηθών βρεφών υπηοκόμου. Στα πλαίσια του μαθήματος των εργαστηριακών μαθημάτων, φτιάχνοντας διάφορες κατασκευές με άχρηστο υλικό, μαθαίνουν πώς μέσα από απλά πράγματα μπορούν να φτιάξουν κάτι πολύ όμορφο, να το προσφέρουν και να έχουν ένα κέρδος από αυτό, το οποίο μπορούμε να το αποδώσουμε κάπου αλλού. Μία δράση η οποία θα επαναληφθεί. Η δράση θα επαναληφθεί. Έχει γίνει το πρώτο μέρος χθες στην αυλή του σχολείου μας, με τη συμμετοχή και άλλων συναδέλφων αλλά και των συμμαθητών των παιδιών που συμμετείχαν σε αυτή τη δράση. Θα γίνει και την ερχόμενη Πέμπτη μεθαύριο, το απόγευμα 6 με 8 στην πλατεία του Αγίου Νικολάου. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Βέβαια, με χαρά. Πώς αντιλαμβάνονται τώρα οι μαθητές σε μία δράση με όχημα τη φιλανθρωπία και την ευαισθησία και με στόχο βέβαια να βοηθήσουμε ανθρώπους, συνανθρώπους μας που έχουν πραγματική ανάγκη. Τους αρέσει πάρα πολύ, είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι, αξιοσημείωτη είναι η προθυμία τους και η διάθεσή τους και να μάθουν και να προσφέρουν χωρίς κανένα κόλλημα, χωρίς κανένα εμπόδιο. Βάζουν τα δυνατά τους και για να προσφέρουν και για να αναδείξουν κιόλας το έργο τους μέσα από τη φοίτησή τους στο επαγγελματικό λύκειο. Είναι συνδυασμός, είναι διπλός ο σκοπός. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τι να πούμε, καλή επιτυχία. Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε. Ευχαριστώ. Όχι, για τα έσοδα, ναι, ναι. Ο ανθρωπικός σκοπός μάλλον οδεύεται προς την κοινωνική κουζίνα ο άλλος άνθρωπος. Έχει διάφορες δραστηριοποιείται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Ναι. Μεταξύ αυτών και εισιτεία, τα οποία μάλλον τα προορίζουμε για αυτό το σκοπό. Να είστε καλά, ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την πρωτοβουλία σας. Να βοηθήσουμε όλοι όσοι μπορούμε. Να είστε καλά, κύριε Γιαλαμίδου.